Δόξα τω Κύριο, αγαπητά μου αδέρφια, ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτή την ημέρα που μας χάρισε. Πάνω απ' όλα, τον ευχαριστώ που ήρθε στη ζωή μας, που μας έκανε παιδιά Του, μας έβγαλε από τον κόσμο, την αμαρτία. Πολύ τον ευχαριστώ που έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα σε μένα, στην οικογένειά μου και εύχομαι να το κρατήσουμε όλοι μας, μέχρι το τέλος, μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας πάρει, Να μείνουμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος, αγαπητά μου αδέρφια. Εκεί στον πάγκο να κάτσουμε, να τον περιμένουμε. Πού να πάμε αλλού και τι να κάνουμε. Ο καθένας ξέρει από μόνος του πού ήτανε, πού βρισκότανε, από πού τον έβγαλε ο Κύριος, Θα ήθελα να διαβάσω από το κατά Ματθαίου, 11 κεφάλαιο, 28 εδάφιο. Έλθετε προς με, πάντες οι οικοπιόντες και οι υπεφορτωμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγό μου εφημάς και μάθετε από μου, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρέο. Αμήν. Μας κάλεσε ο Κύριος, δεν αναγκάζει κανέναν ο Κύριος. Με το ζόρι δεν παίρνει κανέναν. Και εμείς μας κάλεσε, το πήραμε το κάλεσμα, δόξα Θεώ, και δεν το μετανιώνουμε. Εγώ πάντως προσωπικά δεν το μετανιώνω, γιατί δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν τώρα στον κόσμο, εκεί που ήμασταν και πιο βαθιά μέσα. Δόξα Θεώ, εμένα νωρίς με έβγαλε από τον κόσμο, εμένα την οικογένειά μου, με 15 χρονών. Τον ευχαριστώ που δεν επέτρεψε να μπω βαθιά μέσα στην αμαρτία. Αλλά όπως και να γίνει, με την αναγέννηση κάποιο βάρος, κάποιος έτσι ελαφραίνει ο άνθρωπος όταν αναγεννιέται. Θυμάμαι εγώ το αναγεννήθηκα, έκλαιγα και χαιρόμουν. Άντε τώρα πέσω τώρα κάπου στον κόσμο ότι έκλαιγα πάρα πολύ και χαιρόμουν. Τι ωραίο πράγμα όμως. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο Θεός με την αναγέννηση. Πολύ τον ευχαριστώ. Και μας κάλεσε ο Κύριος και ακολουθάμε τον Ιησού Χριστό, να μείνουμε στα πόδια Του. Τρικυμίες θα έρθουν, κύματα θα έρθουν, άνεμοι θα έρθουν, δοκιμασίες. Όλα αυτά στο πρόγραμμα είναι. Εμείς όμως να μείνουμε. Και δεν έχουμε ανάγκη να φοβηθούμε κανέναν. Γιατί ήθελα κάτι άλλο να διαβάσω. Στο Ισαΐα, 43 κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος ο Δημιουργός σου Ιακώ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Τι να φοβηθούμε, τον κόσμο, τι να μας κάνουνε. Και έχουμε περάσει καταστάσεις ο κάθε ένας, με τον κόσμο, με τους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έχω χάσει και τη δουλειά μου. Μετά τον είχα πιάσει και αυτόν τον άνθρωπο, τον λέω, ποιο είναι το πρόβλημά σου, λέω μαζί μου. Λέω, εγώ ούτε προβλήματα σε έχω κάνει, δεν μαλώνω, Σαββατοκύριακα έρχομαι, δουλεύω, άρρωστο δεν βγήκα. Είναι η θρησκεία. Του το είπα έτσι στα μούτρα. Μόλις τον είπα για τη θρησκεία, κούρλωσε τα μάτια του. Τον ευχαριστούμε Κύριε, τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ό,τι και να περνάμε, για τη δόξα Του. Να μείνουμε ταπεινή, να μείνουμε στον οίκο Του μέχρι το τέλος. Αυτό έχω μέσα στην καρδιά μου. Αυτό είναι το μήνυμα που είχα μέσα και ήθελα μέσα στην καρδιά μου να σας το πω. Και όσο να λάβει και το υπόλοιπο, αμήν. Αδέρφια, δόξα τον Κύριο και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αξίωσε πάλι να βρεθούμε σήμερα στον οίκο Του εδώ πέρα, στην Εκκλησία Του την Αγία. Θα ήθελα λίγα εδάφια να διαβάσω. Από το κατά Ματθαίο θα διαβάσω το εγώ. Από το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, το 14, από το 28 εδάφιο. Το ξέρουμε όλοι, σχεδόν οι πιο πολλοί θα το ξέρουμε αυτό το σημείο. Αποκριθείς δε Πέτρος, αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος, είπε Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξον με να έλθω προς εσέ επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάς από το πλοίο ο Πέτρος περιπάτησεν επί τα ύδατα, για να έλθει προς τον Ιησού.
Βλέπων όμως τον άνεμον δυνατόν, εφοβήθη και άρχισας να καταποντίζετε. Έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς έκτινας την χείρα, έπιασεν αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ίστις δίστασες. Και αφού εισήλθον εις τον πλοίο, έπαυσεν ο άνεμος. Αδέρφια, αυτά τα λόγια εδώ πέρα, τα μερικά εδάφια, μπορούμε να το δούμε και σίγουρα όλη μας τη ζωή. Το έχουμε δει σίγουρα 100% όλη μας τη ζωή. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Εγώ έχω τώρα 2 χρόνια περίπου, 2-2,5 χρόνια, έχω το Κυριακό, μπορεί και 3 χρόνια να είναι. Και μπορώ να πω, έμαθα πολλά, πολλά από τα παιδιά. Έμαθα λόγω συμπεριφοράς και. Και τώρα έχουμε νομίζω περίπου μισό χρόνο με τον αδερφό το Σάκη. Έχουμε το Κυριακό, το έχουμε χωρίσει και έχουμε τα πιο μεγάλα τα παιδιά εμείς. Από 6 μέχρι 13-14 χρονών. Και αυτή την ιστορία τη διαβάσαμε. Ακριβώς αυτή την ιστορία και μου έμεινε. Εδώ πέρα βλέπουμε τον Πέτρο που βλέπει τον Κύριο και του λέει, Κύριε, πρόσταξον με να έλθω προς εσέ επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ. Του λέει ο Κύριος, έλα. Βλέπουμε τον Πέτρο να βλέπει τον Κύριο και να λέει, Κύριε, σε βλέπω να περπατάς στο νερό, αλλά θέλω κι εγώ. Και του λέει ο Κύριος, έλα. Τι κάνει ο Πέτρος, κατεβαίνει και αρχινά και περπατάει. Περπατάει. Άμα τώρα το σκεφτούμε εμείς σαν κανονικοί άνθρωποι, θα πούμε αυτό δεν γίνεται κανονικά. Να περπατήσουμε πάνω στο νερό. Αλλά στον Κύριο είναι όλα δυνατά, αδέρφια. Και βλέπουν τον Πέτρο περπατάει και έρχεται ένας άνεμος. Τι είναι ο άνεμος? Ο άνεμος μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, ένα αίτημα, μια δυσκολία, μια ταραχή. Έχω δυσκολίες, θα κοιτάξω αλλού. Έχω ένα πρόβλημα, κάτι με εμποδίζει. Αφήνω τα μάτια μου πολλές φορές από Χριστό και κοιτάω αλλού. Κοιτάω αλλού και τι γίνεται. Βλέπουμε ο Πέτρος αρχινά και καταποντίζεται. Αρχινά καταποντίζεται και φωνάζει μετά, Κύριε, βοήθησέ με. Αδέρφια, δηλαδή όταν έχουμε το πρόβλημα, όταν θα βουλιάξουμε και θα νομίζουμε ότι θα πνιγούμε, εκεί θα φωνάξουμε τον Κύριο. Δηλαδή όταν είναι ωραία και καλά, δεν τον θέλουμε τον Κύριο. Δεν τον χρειαζόμαστε. Έτσι νομίζουμε πολλές φορές και ανθρώπινα. Και αυτό το έχω ζήσει και εγώ πολλές φορές στη ζωή μου. Περνάμε ωραία, όλα ωραία, όλα καλά, τα έχουμε και το ξεχνάμε τον Κύριο. Το ξεχνάμε και όμως έρθει το πρόβλημα, Κύριε δεν είμαι καλά, έχω αυτό, έχω εκείνο, Κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με. Αδέρφια, πολλές φορές είναι να μην παίζουμε με το Θεό, γιατί δεν είναι καλό αυτό, να παίζουμε με το Θεό, δηλαδή δεν είμαι ειλικρινής με το Θεό μετά. Λέω, Κύριε, όταν θέλω τη βοήθειά σου να με βοηθήσει, αλλιώς δεν σε χρειάζομαι. Και αυτό ας να μην το κάνουμε αυτό. Μετά εδώ κάτω λέει, και ευθύς ο Ιησούς έκτινα στα χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασες. Σε τι εδίστασες, Πέτρο? Σε τι φοβήθηκες? Ότι δεν έχουμε έναν Κύριο? Ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας. Πάντα μας βοηθάει. Ποτέ δεν μας έχει αφήσει. Εμείς τον αφήνουμε. Και όπως είπα, αδέρφια, είναι πολλές φορές τα προβλήματα και τα προβλήματα και οι δυσκολίες που έχουμε. Όμως άμα συγκριθούμε με τον Ιώβ, άμα σκεφτούμε αυτός τι προβλήματα είχε. Είχε πολύ μεγάλα προβλήματα.
Ο Κύριος επέτρεψε ο διάβολος να του τα πάρει όλα, να του πάρει όλη την οικογένειά του, όλοι ό,τι είχε, όλες τις ευλογίες, του τα πήρε ο διάβολος. Μόνο την ψυχή του δεν άγγιξε. Και πολλές φορές κλεγόμαστε, λέμε «Κύριε, σε παρακαλώ Κύριε, το πρόβλημά μου, το αίτημά μου». Εντάξει, το πρόβλημά μου, το αίτημά μου, και εγώ το είχα έτσι ένα καιρό. Αυτό Κύριε, το αίτημά μου, η δουλειά μου, έχω πρόβλημα, σε παρακαλώ το αίτημά μου. Και έρχεται και μου μιλάει ο Κύριος και μου λέει «Γιατί πάντα το πρόβλημά σου και το αίτημά σου, γιατί αυτό, δεν μπορείς να δοξάσεις τον Κύριο». Δόξαζε τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει τα προβλήματά μας και τα αιτήματά μας, αδερφιά. Και γι' αυτό έτσι τον Ιώβ τον έχω σαν παράδειγμα στη ζωή μου. Γιατί ξέρουμε όλη την ιστορία, τι έχασε αυτός ο άνθρωπος. Έχασε τα παιδιά, τα έχασε όλα. Αλλά ευαρέστησε τον Κύριο και έμεινε. Έμεινε μέχρι το τέλος. Εδώ στο τέλος και η γυναίκα του είπε να βλαστημήσει το Θεό και να πεθάνει. Η γυναίκα του. Και πολλές φορές έτσι όταν το διαβάζω, λέω «Κύριε, τέτοια καρδιά να μας δώσεις, τέτοια καρδιά να μας δώσεις». Αδέρφια, ο Κύριος θα μας ευλογήσει και να αναλάβει και το υπόλοιπο.